Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Κινητοποίηση σήμερα, κινητοποίηση και τη Δευτέρα, και θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα των διορισμών. Καταρχήν έχουμε άλλη μια, ας το πούμε, προεκλογική εξαπάτηση της κυβέρνησης που εξαγγέλει διορισμούς οι οποίοι δεν γίνονται. Η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2015 είχε μιλήσει για 20.000 μόνιμους διορισμούς. 4 χρόνια όχι απλά δεν έκανε ούτε έναν διορισμό, αλλά προχωρά κάθε Ιούνιο σε απολύσεις χιλιάδων συναδέλφων αναπληρωτών. Αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια του προεκλογικού σχεδιασμού, έχουμε ξανά εξαγγελίες και ταυτόχρονα έχουμε και ένα νέο σύστημα, που στην ουσία δεν θα είναι σύστημα μόνιμων διορισμών, αλλά θα είναι σύστημα πρόσληψης συμβασιούχων, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, που ανατρέπει στην ουσία τα δεδομένα και τη ζωή χιλιάδων συναδέλφων. Να το πω όπως είναι, οδηγεί στην απόλυση και εκτός εργασία χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Εισάγει δηλαδή μια σειρά από κριτήρια, παύλα προσόντα, τα οποία ανατρέπουν την υπάρχουσα κατάσταση, απαξιώνουν τα πτυχία, απαξιώνουν χρόνια δουλειάς προϋπηρεσίας συναδέλφων που με έχουν φάει με το κουτάλι όλη τη χώρα για να στηρίξουν τα δημόσια σχολεία. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα πετάει σε ένα καλάθι, στο καλάθι των αχρήστων, και στην ουσία προχωρά σε ένα νέο σύστημα το οποίο θα είναι ανακύκλωση της ανεργίας, το οποίο εξαπατά και τους απόφοιτους των σχολών, τη νέα γενιά δηλαδή, απαξιώνοντας τα πτυχία της, θεωρώντας τα πτυχία αυτά ως ένα επιπλέον προσόν ανάμεσα σε άλλα, και στην ουσία καθιερώνει ένα ατέλειωτο κυνήγι προσόντων, πιστοποιήσεων, κοστοβόρων για νέους ανθρώπους που βλέπουν συνεχώς αδιέξοδα στη ζωή τους. Μάλιστα. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα σχέδιο που οδηγεί σε απολύσεις, το οποίο δεν πρέπει να περάσει. Ταυτόχρονα προβάλλουμε τη μοναδική διεκδίκηση που σήμερα απαντά στις ανάγκες, όχι μόνο στις ανάγκες για δουλειά των εκπαιδευτικών, κυρίως στις ανάγκες της μορφωτικής των παιδιών και τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, που είναι η μονιμοποίηση όλων αυτών των συμβασιούχων που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Είναι πάνω από 30.000 άνθρωποι. Αυτοί οι συμβασιούχοι, να ξέρετε, δεν αναπληρώνουν κάποια έκτακτα κενά. Ή αυτοί οι συνάδελφοι αναπληρώνουν κάθε χρόνο τον εαυτό τους. Οπότε είναι μια διαιώνιση αυτή τη κατάσταση των συμβασιούχων, έτσι? Δηλαδή είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μια διαιώνιση τη κατάσταση, γιατί ακόμα και αυτά τα ψίχουλα διορισμού που λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνει για την επόμενη χρονιά, το οποίο είναι αμφίβολο και το καταλαβαίνετε αυτό μπροστά και στις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, ακόμα και αυτά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των τεράστιων αναγκών. Να το πω διαφορετικά. Κάθε χρόνο τα σχολεία θα έχουν χιλιάδες ελλείψεις. Κάθε χρόνο οι δομές της ειδικής αγωγής, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, θα έχουν κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικούς παιδαγωγούς. Κάθε χρόνο θα συμπτύσσονται τμήματα στα ΕΠΑΛ γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Και είναι πρόκληση να ντύνει αυτή τη βάρβαρη πολιτική της με ένα προφίλ ότι δίθεν προχωρά σε διορισμούς, όταν προχωρά σε απολύσεις. Σήμερα λοιπόν είχατε κινητοποίηση. Καταφέρατε να μιλήσετε με κάποιον? Είχατε και μια πορεία στη Βουλή, η οποία... Ναι, σήμερα είχαμε πανελλαδική απεργία. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια από τις, με βάση τα δεδομένα της περίοδου, μια επιτυχημένη κινητοποίηση, και υπήρξε μαζική συμμετοχή, ειδικά των συμβασιούχων συναδέλφων, και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Και όχι μόνο. Η εικόνα και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι συνήθω επαρχιακές πόλεις σε νησιά είχαμε μαζικές κινητοποίησεις μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο στόχος της σημερινής μας συγκέντρωσης ήταν να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, να απαιτήσουμε να αποσυρθεί αυτό το σχέδιο απολύσεων. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Και τι καταφέραμε? Ανταυτού βρήκαμε μπροστά μας κλούβες του ΜΑΤ, αντιμετωπίσαμε μια άγρια καταστολή από μια αδίστακτη κυβέρνηση, και θέλω να καταγγείλω ότι έξω στο δρόμο προς το Μέγαρο Μαξίμου, πίσω από τις κλούβες των ΜΑΤ, δημιουργίες στα τυφλά πάνω στα κεφάλια των διαδηλωτών εκτόξευσαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα απρόκλητα και εντελώς στα τυφλά, δολοφονικά, με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραυματισμό συναδέλφων. Είναι τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η συναδέλφουσα Ιθοδόρα Ιδρυμάλα. Ναι. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και στέλεχος του ΠΑΜΕ. Πώς τραυματίστηκε η συνάδελφός σας, κυρία Ιδρυμάλα? Τραυματίστηκε, ήρθε στο κεφάλι της έπεσε μια χειρομοβίδα κρόκιου λάμψης. Και άνοιξε το κεφάλι της. Το ίδιο επίσης και ο συνάδελφος, ο δάσκαλος και βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδελής, όπου έσκασε στον αγκώνα του χειροβομβίδα κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα να πάθει εγκάβματα και να έχει και σοβαρό πρόβλημα στο ένα αυτή. Δηλαδή έπεφταν από τον ουρανό, από πάνω από τις κλούβες, απρόκλητα, δολοφονικά,
χειρομοίρης κρότου. Δηλαδή δεν είχατε και ιδιαίτερα ευγενική, έτσι να το πω έτσι, ευγενικού καλωσορίσματος. Αυτό είναι το ευχαριστώ της κυβέρνησης που έλεγε πριν γίνει κυβέρνηση το 2015 θα κάνει 20.000 διεργούς. Αυτό είναι το ευχαριστώ σε δασκάλους και καθηγητές, σε συμβασιούχους που εδώ και 15 χρόνια γυρίζουν όλη τη χώρα, έχουν διαλύσει τις ζωές τους για να στηρίξουν το σχολείο. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αυτή είναι η υποδοχή τους. Εγώ. Και να σας πω κάτι. Ναι. Μία κουβέντα θα ήθελα να την πω. Όχι, θα την πείτε. Απλά θέλω να πάω σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο μόνος δρόμος. Αυτό είναι ο δρόμος τελικά για κάθε κυβέρνηση που έχει σκοπό να εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές. Ωραία. Για κάθε κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα, τι μέλη γενέστε ό,τι αφορά τον δικό σας, τον αγώνα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Τις επόμενες μέρες η απεργία, η πανελλαδική απεργία 24 ώρες τη Δευτέρα να έχει επιτυχία. Έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα σε πρωτοβάθμια σωματεία όλης της χώρας να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί με κάθε τρόπο στην συγκέντρωση που υπάρχει στις 3 ώρα το μεσημέρι στη Βουλή. Ναι. Θα πιέσουμε, θα δυναμώσουμε τον αγώνα και τη διεκδίκηση να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς επιμένουμε σε αυτό και πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Και καταλαβαίνετε ότι ο αγώνας για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια, για 30.000 προσλήψεις, γιατί αυτές είναι πραγματικές, είναι στοιχειώδεις ανάγκες της εκπαίδευσης, είναι ένας αγώνας που θα συνεχιστεί. Και αν θέλετε, είναι ένας αγώνας που πρέπει και μπορεί να δοθεί μαζί με τους μαθητές, μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί για μας το επίκεντρο είναι οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών. Ναι, αλλά δεν βλέπω, κύριε Μαρή, να έχετε ανοίξει κάποιο διάβλο επικοινωνίας. Δηλαδή, θέλω να πω με τον Υπουργό Παιδείας, με το Υπουργείο. Εντάξει, με τον Πρωθυπουργό σήμερα είπαμε ότι σας περίμεναν τα κρυγόνα και χειρομοβίδες κρότου λάμψης. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι συνάδελφοί σας. Με τον Υπουργό Παιδείας έχετε καταφέρει να τα πείτε? Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Εμείς είχαμε πριν τις γιορτές, πριν καν καταδεθεί το νομοσχέδιο, είχαμε προκηρύξει μια κινητοποίηση και μια συγκέντρωση ομοσπονδίας στα συνδικάτα στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Είχαμε ζητήσει εκείνη τη μέρα να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Mm. Να μας δώσει το σχέδιό του, να θέσουμε τα αιτήματά μας. Ο Υπουργός Παιδείας για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, απαξίωσε τα συνδικάτα. Και έφτασε στο σημείο την ίδια στιγμή που υπήρχε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας, εν μέσω της κινητοποίησης να δώσει τη δημοσιότητα το σύστημά του, το νέο σύστημα. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Είναι αποφασισμένη αυτή η κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι προχωρώντας και προς την αποχώρηση και προς τις εκλογές, είναι αποφασισμένη να τελειώσει μέχρι τέλος το αντιλαϊκό της έργο. Είναι αποφασισμένη. Ναι, αυτό δείχνουν όλες τις κινήσεις της. Η λογική λέει όμως ότι όσο προχωράμε και μπαίνουμε σε εκλογικό χρόνο υπαρκτό, ότι θα πρέπει να ακολουθεί αντίθετη διαδρομή. Δηλαδή να υπάρξουν φιλολαϊκά μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε, φιλολαϊκά μέτρα, κοιτάξτε, υπάρχουν μέτρα. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν είναι φιλολαϊκά, είναι για το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Γιατί όχι, αναφέρομαι στο θέμα το δικό σας, των εκπαιδευτικών. Ακριβώς. Δείτε ποια είναι η βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής. Δείτε, ακόμα και την τελευταία στιγμή, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει πέρα στο δρόμικο έργο που έχει αναλάβει. Αυτό αποδεικνύει τα ίδια τα έργα της. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουμε το ζήτημα της μονιμοποίησης, το θέμα της δουλειάς, το θέμα των κενών. Όλα τα προηγούμενα διάστημα. Όλα τα προηγούμενα. Και με αυτή και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων μας είχαμε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή το ζήτημα να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων με μόνιμο προσωπικό. Γιατί καταλαβαίνετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της ειδικής εισαγωγής. Ναι. Πραγματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο τομέας της εκπαίδευσης χωρίς μόνιμο προσωπικό επί της ουσίας. Όταν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, ένα παιδί με αυτισμό, ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, το πρώτο και το στοιχειώδες που απαιτείται είναι να έχει μόνιμο εκπαιδευτικό. Να διαμορφώνεται αυτή η αναγκαία παιδαγωγική σχέση ώστε να μπορέσει να κάνει βήματα. Έτσι ακριβώς. Και σήμερα στην ειδική εισαγωγή υπάρχουν 17.000 συμβασιούχοι. Ναι. Και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί τον ίδιο δρόμο βαδίζουν, έκαναν επιλογή να στελεχούν τα σχολεία με συμβασιούχους, δεν έκαναν κανένα μόνιμο διορισμό, μας έφεραν διάφορα προσχήματα, τους δημοσιοοικονομικούς περιορισμούς, τους περιορισμούς των θεσμών. Τώρα που φύγανε οι θεσμοί και τα μνημόνια, βρίσκουν άλλα επιχειρήματα, τα νομικά κολλήματα και διάφορα άλλα, γιατί ακριβώς η πολιτική τους δεν είναι μια πολιτική που βάζει στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Είναι μια πολιτική που βάζει στο επίκεντρο να πιάνουν τη στόχη των ματωμένων πλεονασμάτων, μια πολιτική που βάζει στο επίκεντρο της να δίνονται φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πριν λίγες μέρες τον προϋπολογισμό έδωσε νέα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο με φοροαπαλλαγές και απαλλαγές από τις ασφαλιστικές εισφορές. Δίνουν κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανατοϊκές δαπάνες, που ούτε καν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά αφορούν υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
αυτές είναι οι προτεραιότητες και των προηγούμενων και αυτής της κυβέρνησης. Και ακριβώς στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, αυτό που λέμε λαϊκές ανάγκες, λαϊκά δικαιώματα, συνθλίβονται στις μιλόπετρες μιας άδικης και ταξικής πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν. Και είναι κρίσιμο όλες αυτές οι δυνάμεις που έχουν πραγματικά απαξιώσει το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στη μόρφωση, που έχουν γονατίσει τα σχολεία. Αυτές τις μέρες με την κακοκαιρία είναι εκατοντάδες τα παραδείγματα με σχολεία που δεν έχουν θέρμανση. Mm-hmm. Με παιδιά που παγώνουν. Mm-hmm. Με υποδομές διαλυμένες. Λοιπόν, η μόνη απάντηση σε αυτή την πολιτική είναι να δυναμώσει ένας αγώνας διεκδίκησης, γιατί πιστεύουμε ότι διεκδικούμε το αυτονόητο το 2019. Το δικαίωμα δηλαδή στη μόρφωση, το δικαίωμα να υπάρχει καθηγητής, να υπάρχουν υποδομές στο σχολείο. Αυτό το αυτονόητο διεκδικούμε. Και χρειάζεται να καταδικαστούν όλες αυτές οι δυνάμεις, όλα αυτά τα κόμματα που πραγματικά έχουν γονατίσει όλα αυτά τα χρόνια το λαό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία θα είναι ευνοϊκά για τον δικό σας τον κλάδο. Θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς θα συμβεί και τη Δευτέρα και από εδώ και στο εξής. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.